Μεσού και στην Έρικα Καβάζη για να μας δώσει τα νέα της επαρχίας. Έρικα, καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρα, κυρίε και κύριοι από την Μεσό. Να ξεκινήσουμε με την είδηση, καθώς με το 2 μηνών βρέφος που έφυγε από τη ζωή χθες, βρέθηκε θετικός και ο πατέρας. Ακριβώς, Δήμητρα. Να πούμε ωστόσο ότι σήμερα στις 11.30 στο νεκροδομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας, η ιατροδικαστής Αγγελική Παπέτα θα διενεργήσει την νεκροδομή επί της σωρού του άτυχου βρέφους, ώστε να διαπιστωθούν και τα ακριβή αίτια, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του άτυχου βρέφους, όπου κατέληξε τα ξημερώματα προχθές μέσα στο κρεβατάκι του, με τους γονείς του να το μεταφέρουν με το ιδιωτικό τους όχημα στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι αφοριστεί η νεκροτομή, είχε ληφθεί δείγμα ώστε να σταλεί για τον κορονοϊό από το άτυχο βρέφος. Χθες το απόγευμα, νωρίς το απόγευμα, τελικά το βρέφος βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό. Με έκπληξη και τα μέλη της αστυνομίας ειδοποίησαν τους γονείς και από το νοσοκομείο ότι το άτυχο βρέφος είναι θετικό στον κορονοϊό και έτσι συμβούλευσαν όλα τα μέλη της οικογένειας να περάσουν από τεστ. Σε προκαταστικό έλεγχο βρέθηκε και ο πατέρας θετικός, ωστόσο αναμένεται και τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ που διενεργήθηκαν όλα τα μέλη της οικογένειας. Ναι. Να δούμε τι θα δεξεί η νεκροτομή.